Πόπο, χαμός έγινε στο Oracle Open World με τις ανακοινώσεις για το Oracle Cloud. Από πού να πρωτοξεκινήσουμε? Ας ξεκινήσουμε μία αρχική γνωριμία με το Oracle Cloud Infrastructure και στα επόμενα βίντεο μπορούμε να πούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Τέλεια! Ποιο αφορά λοιπόν αυτό το Oracle Cloud Infrastructure? Οποιονδήποτε έχει παρουσία στον ψηφιακό κόσμο. Μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, startups και πολυεθνικές, ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς. Είναι η τελευταία γενιά υποδομή που χτίστηκε εξ αρχής με αποκλειστικό γνώμονα τις επιχειρησιακές ανάγκες των οργανισμών. Σε αντίθεση με άλλες υποδομές, ονόματα δεν λέμε, οι υπολείψεις δεν θίγουμε, που ξεκίνησαν με άλλο σκοπό και διαμορφώθηκαν στην πορεία. Είναι αλήθεια ότι τα βασικά στοιχεία της υποδομής είναι η ασφάλεια, η οποία εξ αρχής αποτέλεσε δομικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής και όχι στοιχείο που προσθέθηκε στην πορεία, και οι υψηλές επιδόσεις με πολύ χαμηλό κόστος. Άρα, επιλέγοντας την Oracle για να τρέξουμε την υποδομή μας, μπορούμε να απαλλαγούμε από το αρχικό κόστος επένδυσης που χρειάζεται ένα ιδιόκτητο data center και να κοιμόμαστε ήσυχα το βράδυ, καλυπτόμενοι από το καλύτερο SLA της αγοράς, όχι μόνο σε διαθεσιμότητα, αλλά και σε επιδόσεις. Και γιατί κάποιος να προτιμήσει το cloud της Oracle σε σχέση με κάποια άλλη, αν μπορεί να το πει, ανταγωνιστική πλατφόρμα? Κοίτα, αν έχει ήδη Oracle, δεν το συζητάμε. Το Oracle Cloud είναι φτιαγμένο για να τρέχει εγγενώς οποιαδήποτε Oracle τεχνολογία έχει κάποιος στο data center του. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το ισχυριστεί πέρα από την ίδια την Oracle. Ξανατονίζω το κόστος. Είναι απίστευτα ανταγωνιστικές οι τιμές και αξίζει κάποιος να το ψάξει σε σχέση με τις εναλλακτικές. Αλλά αν δεν έχει Oracle τεχνολογία όμως. Συντηρώντας τους προηγούμενους λόγους, που μόνοι τους είναι υπεραρκετοί, θα λέγαμε ότι η πληθώρα εργαλείων και υπηρεσιών περιλαμβάνει η πλατφόρμα, η ευκολία χρήσης τους και ο βαθμός ενοποίησής τους σε ένα ενιαίο περιβάλλον αποτελούν την πιο ολοκληρωμένη πρόταση που αυτή τη στιγμή ξεχωρίζει από οτιδήποτε άλλο υπάρχει διαθέσιμο στην αγορά. Τι υπηρεσίες δηλαδή προσφέρει, ενδεικτικά? Αρχικά, οτιδήποτε μπορεί κάποιος να χρειαστεί σε επίπεδο υποδομής, από φυσικές ή εικονικές μηχανές για κάθε ανάγκη μέχρι storage κάθε τύπου, μία πληθώρα τεχνολογιών networking, όπως και ένα εύρος υπηρεσιών σε επίπεδο πλατφόρμας και εφαρμογών, containers, autonomous databases κτλ. Και η χρέωση πώς γίνεται, είναι πολύπλοκο? Δεν υπάρχει πιο απλό και κατανοητό μοντέλο χρήσης υπηρεσιών. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις οποιαδήποτε υπηρεσία και να πληρώσεις αποκλειστικά για αυτήν σε μορφή universal credits. Σαν τις μάρκες στο Luna Park δηλαδή, αυτό που λέμε και σαν pay as you go. Μπορώ να έχω ένα δωρεάν λογαριασμό για να δοκιμάσω αυτές τις υπηρεσίες? Όχι μόνο ένα δωρεάν λογαριασμό, αλλά ένα δωρεάν λογαριασμό που θα σε αφήσει να πάρεις μια γεύση από τις διαθέσιμες υπηρεσίες για απεριόριστο χρόνο. Ανεβάζουμε βιντεάκι με περισσότερες πληροφορίες στο κανάλι μέσα στις επόμενες ημέρες. Τέλεια. Πάμε.